Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα πλησιάζει 7. Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο. Ένα μέρος το οποίο θα κινηθούμε στην αυτοδιοικητική ατζέντα. Περιφέρεια Κρήτης, ένα νέο χαρτοφυλάκιο που φτιάχτηκε από τον Σταύρο Ναουτάκη. Διασύνδεση με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Και κοντά μας, Μέρη, έχουμε τον άνθρωπο που έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο. Έμπειρο βεβαίως αυτοδιοικητικό στέλεχος, Γιώργος Ματαγιωτάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους κροατές μας. Έμπειρο αυτοδιοικητικό στέλεχος, έμπειρος ακαδημαϊκός. Γενικότερα υπάρχει μια εμπειρία. Και έμπειρος πολιτικός. Και έμπειρος πολιτικός, σωστά. Σας ευχαριστώ για, για την... Τίποτα, δεν είναι για... δεν σας έδωσε κανένα. Δηλαδή τώρα εγώ νομίζω... Είναι αισιοδοξία μια έτσι... Εγώ στη θέση σας βεβαίως, ναι. Δεν θα ήμουν και πολύ ευτυχής, γιατί φτιάχνει ένα καινούριο χαρτοφυλάκιο περιφερειάρχης και σβηστείς το, φτιάξ το. Για ξεκίνα, μια προχώρα... Σας τσιγκλάει κατευθείαν, ε. Ναι. Δεν θα ήμουν και πολύ ευτυχής. Η πρόκληση όμως, πέραν από το ότι είναι μια τιμητική, έτσι, αυτό που μας ζητάει, πολυτιμητικό, αυτό που ουσιαστικά προτείνει και μας παραδίδει ο Περιφερειάρχης ως στόχο, είναι και τιμητικό, αλλά και κάτι το οποίο μας γεμίζει με δύναμη, με αισιοδοξία, με πάθος να πετύχουμε, διότι δεν αισθανόμαστε και μόνοι εντελώς, να λέμε δηλαδή την αλήθεια. Ναι, μεν είναι μια νεοσύστατη αντιπεριφέρεια, ένα νέο χαρτοφυλάκι, όμως έχουμε και από τους προκατόχους μας αρκετά πράγματα να ασχοληθούμε με αυτά και να εξελίξουμε τα δικά τους, της περιφέρειας πάντα, αλλά και την ομαδικότητα και το πνεύμα αυτό το οποίο έχει από τον Περιφερειάρχη διαχυθεί προς τις υπηρεσίες και τους υπόλοιπους φορείς, ούτως ώστε όλοι μαζί ομαδικά να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα, να εργαστούμε πάνω στο χαρτοφυλάκιό μας και στα σύνορα, δεν με έρχεται αυτή τη στιγμή, στα αυτά που συνορεύουν, στα όμορα, αν θέλετε, θέματα, ούτως ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Πάντως, το γεγονός... βλέπουμε, κύριε Ματαγιωτάκη, πολλά έτσι, νέα καινοτόμα χαρτοφυλάκια σε αυτή τη θητεία. Είναι το δικό σας, είναι το κλιματικής αλλαγής του Γιάννη Αναστασάκη, είδαμε και τεχνητής νοημοσύνης. Και δηλαδή, οδικής ασφάλειας. Και οδικής ασφάλειας. Πολλά έτσι καινούργια χαρτοφυλάκια. Πολλά καινούργια, καινούργιες λοιπόν προκλήσεις, σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία, την περιφέρεια, την πολιτεία, αν θέλετε, γιατί εδώ φαίνεται και μια πρωτοπορία της περιφέρειας να έχει μικρά, σε εισαγωγικά, υπουργεία, τα οποία ίσως να μην υπάρχουν σε πάρα πολλές κυβερνήσεις άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Έτσι. Από εκεί και έπειτα όμως είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε στον όρο διασύνδεση. Yeah. Διότι η διασύνδεση είναι κάτι που πλέον είναι αναγκαίο και για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα του νησιού και για την ίδια την περιφέρεια, δηλαδή για την κοινωνία. Διότι για εμάς στην περιφέρεια Κρήτης και κατ' επέκταση στην αντιπεριφέρεια, την δική μας, η περιφέρεια είναι η κοινωνία, είναι οι πολίτες, είναι οι ανάγκες της κοινωνίας, όπου με χαρακτηριστικό στοιχείο την ομαδικότητα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, διότι εδώ και οι υπηρεσίες δουλεύουν ομαδικά της περιφέρειας μεταξύ τους, έχουμε να πετύχουμε πράγματα. Ένα πολύ βασικό είναι να αναδείξουμε τον πλούτο των κρητικών πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πολυτεχνείου Κρήτης, Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είτε και των υπολείπων ερευνικών κέντρων, το ΜΑΙΧ, το Λογό Δήμητρα, το ΙΘΑΒΙΚΑ. Έχουμε δηλαδή έτσι πλούσιο υλικό. Είμαστε μια πλούσιο πάρα υλικό, πολύ ευτυχισμένη περιφέρεια, πολύ πλουκισμένη, με δεδομένο ότι έχουμε αυτό τον ακαδημαϊκό χάρτη. Έχουμε εδώ αυτό τον ακαδημαϊκό χάρτη και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή, και εδώ είναι, αν θέλετε, και το μεγαλείο, η κίνηση η σωστή του Περιφερειάρχη, ότι αναγνωρίζει και ως πυλώνα ανάπτυξης και ένα βασικό στοιχείο της Κρήτης τα ακαδημαϊκά της ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα. Δεν σταματά δηλαδή στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, που εντάξει είναι οι δύο βασικοί πυλώνες οικονομίας, αλλά βλέπει και πιο πέρα τα ιδρύματά μας ως ένα θησαυρό με τον οποίο εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να διασυνδέσουμε την περιφέρεια, αλλά το στοίχημα δεν είναι αυτό μονάχα, είναι να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε και τα ίδια τα ιδρύματα μεταξύ τους. Εάν δηλαδή, με την κοινωνία. Και με την κοινωνία. Αλλά εάν εμείς πετύχουμε να εξέρχονται ευρήματα τα οποία να μετατρέπονται σε προϊόντα, τα οποία όμως είναι συστατικά του στοιχεία και τα τρία ή τέσσερα πανεπιστήμια της Κρήτης, ακαδημαϊκά ιδρύματα δηλαδή της Κρήτης, αυτό δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία στο ερευνητικό, στο ακαδημαϊκό προϊόν, εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιους όρους, στα ευρήματα, εν πάση περιπτώσει, στις ιδέες, στις καινοτόμες δραστηριότητες τις οποίες έχουν. Εσείς θέλετε να τους ενώσετε,
Θέλουμε και δεν είναι, και αν θέλετε, αυτό μια καινοτομία της δικιάς μου αντιπεριφέρειας. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι ο Περιφερειάρχης πρόσφατα έχει καλέσει τα πανεπιστήμια να καταθέσουν μαζί προτάσεις. Είναι μια ιδέα πάνω σε αυτό το ομαδικό πνεύμα που σας είπα, που επικρατεί στην περιφέρεια Κρήτης, και εμείς καλούμαστε να ενισχύσουμε τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού και να προστέσουμε φυσικά και τη δικιά μας πινελιά. Εσείς λέτε για αυτό το ομαδικό πνεύμα στα ίδια μου, στα ακαδημαϊκά τμήματα, υπάρχει πάντοτε αυτό το ομαδικό πνεύμα ή καμιά φορά υπάρχει και λίγο έτσι ανταγωνιστικό πνεύμα? Γιατί ξέρετε, και στην ακαδημαϊκή κοινότητα καμιά φορά υπάρχει και η ανταγωνιστική διάθεση. Τα πανεπιστήμια είναι ανταγωνιστικά από μόνα τους, και αν δεν ήταν ανταγωνιστικά δεν θα είχαν σημειώσει επιτυχίες. Από εκεί και πέρα όμως, οι κοινές προτάσεις, το ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι ένα προϊόν το οποίο έχει ως βάση του αρκετά πανεπιστήμια μόνο του, ίσως είναι πιο αδύναμο από το να είχε όλους μαζί. Άρα λοιπόν η σύνθεση αυτών των ερευνητικών, αν θέλετε, ευρημάτων θα είναι πολύ πιο ισχυρή, θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο με περισσότερη ευκολία και περισσότερους διεξόδους θα μπορέσει να έχει και τον εξωστρεφή προσανατολισμό που θέλουν τα ιδρύματα για τις ιδέες τους. Και να σας πω το εξής, ότι πάρα πολλά πράγματα, πολλά ευρήματα, τα οποία είτε έχουν χρησιμοποιηθεί είτε θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Κρήτης, και τα οποία κανείς δεν γνωρίζει παρά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθίσει με τις ώρες και έχουν οδηγηθεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα δηλαδή της εξωστρέφειας και της διάχυσης στην κοινωνία των όσων συμβαίνουν μέσα στα ερευνητικά κέντρα, μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένα ζήτημα και ένα στίχημα και για τα ιδρύματα και για την κοινωνία και για την περιφέρεια. Το θέμα όμως στη διασύνδεση είναι πολύ πιο βασικό. Δηλαδή, μπορεί ένα πανεπιστήμιο να χρειάζεται την αιγίδα της περιφέρειας άμεσα. Μια συστατική επιστολή, ένα γράμμα ενισχυτικό από την περιφέρεια. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αντιπεριφέρεια, ήδη φαίνεται ότι έχουν γίνει πράγματα και προσπαθούμε να βοηθούμε τα πανεπιστήμια σε ό,τι χρειάζονται άμεσα, και φυσικά έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση και διάθεση του Περιφερειάρχη. Διότι τα πανεπιστήμια, εστίες θέλουνε, φοιτητές μας. Έχουν ανάγκες, έχουν ελλείψεις, έχουν ανάγκες, αλλά μέσα από τη διασύνδεση. Δηλαδή το κανάλι επικοινωνίας, το οποίο είναι σε καθημερινή βάση, κάθε στιγμή, με αυτά καταγράφονται και αυτές οι ανάγκες και κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε συνολικά. Διότι μία πρόταση που αντιμετωπίζει το ζήτημα, ας πούμε, της μέρημνας για ένα πανεπιστήμιο είναι πιο αδύναμη σε πολλά επίπεδα, και στη χρηματοδότησή του και στην διεκδίκησή του για κονδύλια από το Υπουργείο κλπ. Παρά να είναι ευρύτερα για όλη την Κρήτη. Άρα λοιπόν συνολικά θα αντιμετωπιστούν πολλά θέματα και έχουμε πολλά να κάνουμε. Αυτό υποστηρίζω εγώ. Τελικό ζητούμενο, βεβαίως, φανταζόμαστε, κύριε Ματαγιωτάκη, είναι και το κομμάτι το ερευνητικό να γίνει αυτή η διασύνδεση, να περάσει στην αγορά, δηλαδή στην παραγωγή, έτσι, στην αγορά, στην τοπική οικονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, η διάχυση του ωφέλους των ευρημάτων αυτών προς την κοινωνία. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να αντιληφθούν τα ερευνητικά ιδρύματα και τα ακαδημαϊκά ότι υπάρχει ένας αρρωγός που διαθέτει τις υπηρεσίες του, τα μέσα του. Σε πολλές περιπτώσεις θα χρηματοδοτήσει, εάν κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει και ότι είναι κάτι προς το συμφέρον της κοινωνίας, και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αισθάνονται ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους εκτιμούν, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν υπηρεσίες που εκτιμούν τη δουλειά τους, πιστεύουν σε αυτούς, και θα λύσουμε και τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν. Τώρα βεβαίως ο κ. Μεταβητάκη θα βρει σίγουρα και το μπελάτο σε εισαγωγικά, γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν βροχή έτσι τα αιτήματα για χρηματοδοτήσεις. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε. Ένα ζητούμενο βεβαίως, πριν πάμε στο κομμάτι της χρηματοδότησης. Θα το βρείτε τον πελάτη. Ναι, θα το βρείτε, εννοείται. Εννοείται θα το βρείτε. Εκτός ότι έχουμε έναν περιφερειάρχη ο οποίος δεν δίνει εύκολα και το γνωρίζουν αυτό, βοηθά. Ο ίδιος υποστηρίζει πολλές φορές ότι για όλα τα προβλήματα της Κρήτης, είτε από των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας είτε όχι, η περιφέρεια Κρήτης είναι αρρωγός. Εκτός αυτού, έχω και συνεργάτες οι οποίοι είναι και αυτοί της οικονομίας. Είναι ο κύριος Φλώρος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικών, ο οποίος είναι οικονόμος, θα έλεγα. Και δεν προτείνει, εν πάση περιπτώσει, σε μένα έτσι, να έχουμε σπατάλες ή μεγάλες δαπάνες, αλλά τι προτείνουν αυτοί οι άνθρωποι, αξίζει να μιλήσω και για αυτούς.
ότι τι είναι αυτό που αξίζει, τι είναι αυτό που αφορά στα προβλήματα, στις ανάγκες της κοινωνίας, τι είναι αυτό που έχει εξέλιξη, τι είναι αυτό που θέτει τις βάσεις για μια καλύτερη έρευνα, για ένα καλύτερο διδακτορικό, αν θέλετε, για ένα καλύτερο μεταδιδακτορικό αντικείμενο έρευνας, και τι είναι αυτό που μας κάνει να κερδίζουμε όλους, και την κοινωνία και την περιφέρεια και τα πανεπιστήμια. Μήπως είναι τελικά η βοήθεια της περιφέρειας πολύ σημαντική και για την ίδια την περιφέρεια, να έρθουν χρήματα στην Κρήτη εκτός περιφέρειας, πέραν δηλαδή του ταμείου, αν θέλετε, και των πόρων της περιφέρειας, διότι με την βοήθεια της διασύνδεσης και της παροχής των υπηρεσιών από την περιφέρεια στα πανεπιστήμια, δημιουργούμε τη δυνατότητα από ερευνητικά προγράμματα, ΕΣΠΑ και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους, να πάρει χρήματα η ίδια η περιφέρεια και όχι να δώσει. Και γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να μην δίνουμε χρήματα, γιατί είναι το πολύ απλό, είναι ένας απλοϊκός τρόπος, αλλά να οθήσουμε έτσι την κατάσταση, ούτως ώστε να έρθουν χρήματα. Μιλάτε για στην χρήματα Κρήτη. Εκτός ΠΕΠ Κρήτης, έτσι, εκτός του τοπικού ΕΣΠΑ, που εκτός διαχειριστεί. Να το πούμε έτσι απλά για τους τηλεθεατές μας, εκτός των πόρων της περιφέρειας, του ταμείου, ας πούμε, της περιφέρειας, που έχει κάποιους πόρους. Να μην τα δώσει η περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Κοιτάξτε, όταν σε μια συζήτηση, ας πούμε, που τα βάζουμε αυτά τα θέματα, φαίνονται κάπως δύσκολα ή κάπως πολύ μακρινά. Δεν είναι πολύ μακρινά. Ήδη η περιφέρεια έχει κάνει πράγματα, τα πανεπιστήμια μας έχουν κάνει πάρα πολλά. Μένει να τα συνδέσουμε περισσότερο και να δουν ότι αυτό που θέλει ο Περιφερειάρχης, ότι έχουμε ανθρώπους που θα είναι συνεχώς κοντά σας, να το αντιληφθούν και αυτοί σε βάθος και να ξεκινήσουμε πιο ενισχυμένη τη συνεργασία μας. Τώρα, συνεργασία έχετε με τα πανεπιστήμια. Αν δίπλα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έρθει και μια ιδιωτική σχολή ιατρικής, τι συνεργασία θα έχετε? Εμείς αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, να ενισχύσουμε τους ανθρώπους της δημόσιας εκπαίδευσης, προσωπικά της τριτοβάθμιας, οι υπόλοιποι συνάδελφοι και της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας, να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να αισθανθούν ότι λειτουργούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου δεν έχουν ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα, ότι εκτιμάται η δουλειά τους, ότι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, η ίδια η περιφέρεια, η ίδια η πολιτεία τους θεωρεί σημαντικούς, τους δίνει τη δυνατότητα μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μέσω τα οποία θα προτείνουμε κι εμείς νέα μεταπτυχιακά προγράμματα. Βεβαίως, οθούμε τα πανεπιστήμια, κύριε Καριωτάκη, να δημιουργήσουν νέα προγράμματα σπουδών. Και έχουμε βέβαια πολλή δουλειά, απλά σας λέω και μια ιδέα της αντιπεριφέρειάς μας, η οποία φυσικά, εφόσον περάσει από τις διαδικασίες που πρέπει, θα πέσει στο τραπέζι και αυτή. Είναι και κάτι καινούριο αυτό. Βεβαίως, και διδακτορικά. Και νέα διδακτορικά και νέα μεταπτυχιακά προγράμματα. Άρα λοιπόν η κατεύθυνσή μας είναι να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Εάν κάποια στιγμή και εφόσον έρθει και το νομοσχέδιο, καταλήξει με όλες τις τροπολογίες και δούμε ποια είναι η μορφή των ιδιωτικών πανεπιστημίων, πώς θα λειτουργήσουν κτλ. Εκεί ίσως να έχουμε μια νέα προσέγγιση των πραγμάτων, μην ξεχνώντας όμως ποτέ ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το βασικό, είναι η αρχή, αν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διότι χωρίς δημόσια, ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, δεν μπορούν να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα. Είναι κάτι αντίστοιχο με την υγεία. Χωρίς ισχυρή δημόσια υγεία, δεν μπορεί να υπάρξει ιδιωτική υγεία σε ένα μέρος. Και γι' αυτό το Ηράκλειο έχει, αν θέλετε, καλύτερη ιδιωτική υγεία από τις άλλες πόλεις της Κρήτης. Καλύτερη ιδιωτική υγεία το Ηράκλειο από τις άλλες πόλεις της Κρήτης, γιατί έχει καλύτερη δημόσια υγεία. Αυτό λέω. Έτσι. Άρα λοιπόν. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Γιατί υπάρχουν ρογμές, προβλήματα κλπ. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Αλλά εμείς θέλουμε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο δημόσιο, με τους εργαζόμενους, τους ακαδημαϊκούς και διοικητικούς υπαλλήλους και όλους τους υπόλοιπους, να αισθάνονται ότι είναι πολύ καλά και δεν αναζητούν τρόπους εκτός του δημοσίου χαρακτήρα για να εργαστούν, να ανελιχθούν στον ακαδημαϊκό χάρτη και να αισθανθούν ότι οι κόποι τους συνοδεύονται με την αντίστοιχη προσωπική τους εξέλιξη και επαγγελματική τους εξέλιξη.
Τώρα, αυτά προς το παρόν. Η Μέρη τώρα σας έβαλε με μια ωραία τρίπλα στην πολιτική ατζέντα. Σας πέρασε στην κεντρική πολιτική. Είπαμε ότι είναι πολύπειρος, οπότε, σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κάπως. Να σας πω όμως, είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι ακαδημαϊκοί, έτσι, το έμψυχο δυναμικό ενός τομέα ότι εκτιμάται η δουλειά τους. Φυσικά. Και ότι αυτό που κάνουν δεν έχει μονάχα ένα ομαδικό αντίκτυπο, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο εξελίσσονται και ικανοποιούνται και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν ίσως αυτό να έλειπε στην υγεία. Ίσως αυτό να έλειπε από τη δημόσια υγεία και γι' αυτό και να φεύγουν οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές προς τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι και έτσι. Δεν πληρώνονται, ναι. Έχουν διοικητές που τους απαξιώνουν, δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Το ίδιο έχουμε και στον τουρισμό. Δηλαδή δεν φάνηκε ότι κάποια στιγμή δεν εκτιμήθηκε η προσφορά των εργαζομένων του τουρισμού. Αυτό εμείς δεν θέλουμε να προκύψει στον ακαδημαϊκό τομέα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους την αξία που πραγματικά έχουν και έχουν εργαστεί για αυτήν. Τώρα πριν πάμε στα κεντρικά πολιτικά, πολιτικά μιλώντας, στην περιφέρεια, τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πώς τα βλέπετε εσείς, είστε και πολύπειρος, ήρεμα τα νερά, κύριε Μαδαγιώτη. Ήρεμα ομαδικά και πριν, ναι. Και μετά, εγώ εξάλλου είναι τώρα η τρίτη μου θητεία. Τρεις θητείες ήμασταν ομαδικά ή λειτουργούσαμε. Είχε ο Περιφερειάρχης αυτό το χάρισμα, αυτό το πλεονέκτημα, αν θέλετε, αυτή τη χάρη, να λειτουργεί ομαδικά συνεχώς διαχρονικά το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολλές φορές έλεγα ως αντιπολίτευση πριν 5-6 χρόνια ότι κάποιος λόγος εδώ να διαφωνήσουμε, να δεν θα μας δώσει μια αφορμή, ας πούμε. Και τελικά. Δεν βοηθάτε. Τελικά πιστέψτε με. Τώρα είναι και ακόμα. Δημοσιογράφους δεν τους βοηθάτε. Είναι τώρα έχετε μια ακόμα πιο ωραία ατμόσφαιρα. Μέσω της παραγωγής έργου θα έχετε και εσείς θέματα να προβάλλετε. Μας αρέσει όμως και η ίντρικα για τσακωμή, το καταλαβαίνετε. Θέλει την αυτοδιοίκηση, τσακώνε. Λειτουργούσαμε και πριν και κατά την εκλογική διαδικασία ομαδικά και πόσο μάλλον τώρα. Και αν θέλετε το πολιτικό και το κομματικό, ας πούμε, ο κομματικός προσανατολισμός, εσείς οι δημοσιογράφοι μου τον θυμίζετε όταν είμαι σε πάνελς. Εμείς εκεί στην περιφέρεια το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε αφήσει στην άκρη. Δεν ασχολούμαστε. Για λίγο το αφήνετε αυτό, στην άκρη. Εντάξει. Θα έχουμε νομίζω μια διάρκεια. Αλίμονό μας. Τετραετίας, οπότε δεν θα μας απασχολήσει. Πάντως σε αυτή τη θητεία θα έρθετε αντιμέτωπος και εσείς και οι υπόλοιποι φυσικά με πολύ μεγάλα θέματα, με την έννοια ότι έχουμε ανοιχτά πολλά ζητήματα. Από το κομμάτι των υποδομών για το αεροδρόμιο, το ΒΟΑΚ, μέχρι ό,τι δομικό υπάρχει και αφορά την ίδια την οικονομία της Κρήτης. Ο τουρισμός έχει πολλές προκλήσεις, ο πρωτογενής τομέας είναι σε δύσκολη θέση και έχει επίσης πολλές προκλήσεις. Θα είναι δύσκολα χρόνια αυτά. Θα είναι δύσκολα χρόνια, αλλά εγώ θεωρώ, κύριε Καριωτάκη, ότι έχουμε όλοι ένα κοινό πλαίσιο προς το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γιατί είναι ζητήματα τα οποία δεν θα πρέπει πολιτικά να διαχωρίζουμε τις απόψεις μας, αλλά θα πρέπει να συνθέτουμε απόψεις. Για παράδειγμα, όλοι θέλουμε μια καλύτερη και γρηγορότερη κατασκευή του ΒΟΑΚ προσαρμοσμένη στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Όλοι επιζητούμε την τάχιστη κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου. Όλοι θέλουμε την οδική ασφάλεια που θίξατε και πριν. Το αεροδρόμιο το βλέπουμε να προχωράει, κύριε Μεταγιωτάκη. Το ΒΟΑΚ το βλέπουμε να αργεί. Ο ΒΟΑΚ είναι σε ένα αρχικό στάδιο. Έχουμε προχωρήσει. Μόλις ξεκινήσει, νομίζω ότι και αυτό το έργο θα δρομολογηθεί κατάλληλα και θα υλοποιηθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Από εκεί και έπειτα, όλα αυτά τα θέματα στην περιφέρεια Κρήτης και στην Κρήτη και σε πολιτικό επίπεδο έχω την άποψη ότι υπάρχει κοινός τόπος συνεννόησης. Άρα θα πρέπει να βγάλουμε για λίγο εμείς από εδώ, από την Κρήτη, τους πολιτικούς διαχωρισμούς, να τους αφήσουμε στην άκρη. Διότι αν κερδίσουμε αυτά τα στοιχήματα, έχουμε κερδίσει πολλαπλώς. Το πώς μπορεί ο καθένας πολιτικά να αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι έχει λίγο όφελος και λίγο απασχολεί και την κοινωνία. Όσον αφορά τον τουρισμό, γνωρίζουμε όλοι. Πρέπει να μπει η τεχνητή νοημοσύνη στον τουρισμό, υποδομές για τον τουρισμό, καλύτερη εξυπηρέτηση, ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτό δεν νομίζω ότι διαφωνούν τα κόμματα μεταξύ τους ή η πολιτική των κομμάτων. Ας καθίσουμε λοιπόν όλοι να δράξουμε, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να. Ίσως όμως χρειάζεται να ακτινογραφηθεί λίγο διαφορετικά ο τουρισμός στην Κρήτη, με την έννοια ότι πάντοτε δυστυχώς μένουμε επικεντρωμένοι στο βόρειο κομμάτι, που είναι όμως και το κορεσμένο, κύριε Ματαγιωτάκη, και μερικές φορές ξεχνάμε τα νότια που έχουν και μεγαλύτερες προοπτικές. Ξεχνάμε ότι ενώ η απόσταση βορρά και νότου είναι μικρή, αναπτυξιακά είναι τεράστια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτικούς προσανατολισμούς. Είναι μια, αν θέλετε, επιστημονική τοποθέτηση. Έτσι πρέπει να γίνεται.
Έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούμε. Άρα, ας εργαστούμε επιτέλους και ας αφήσουμε τα πολιτικά στην άκρη. Θα έχουμε άλλα πολιτικά και ιδεολογικά θέματα να διαφωνήσουμε. Σε 4-5 βασικά όμως πρέπει να είμαστε αυστηρά συνεργατικοί και ομαδικοί, διότι έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά τομείς τους οποίους προσφέρουμε στη χώρα. Αποδίδουμε πολύ περισσότερα από άλλες περιοχές. Δείτε, ας πούμε, την Πελοπόννησο. Τι προσφέρει η Πελοπόννησος σε επίπεδο τουρισμού και οικονομίας στη χώρα και τι έργα υποδομής έχουν γίνει και τι προσφέρει η Κρήτη αντίστοιχα. Αυτό λοιπόν είναι και ένα θέμα, το πώς θα διεκδικήσουμε περισσότερο και γι' αυτό και ο Αντιπεριφέρειας συνεχώς διεκδικεί και όχι μόνο στα μέσα ενημέρωση, αλλά και στην Αθήνα κλπ. Πιέζει την κεντρική πολιτεία για αποκέντρωση και περισσότερους πόρους, ούτως ώστε μια περιφέρεια που προσφέρει πολύ περισσότερα να μην αδικείται. Όπως είναι η περιφέρεια Κρήτης. Ναι, αποκέντρωση κάνει βεβαίως το κεντρικό κράτος, αποκεντρώνοντας τις αρμοδιότητες. Τις ξεφορτώνει στην περιφέρεια, στους δήμους και είναι μια χαρά, δεν έχει θέματα. Ξέρετε τι γίνεται, θα σας πω. Όταν δει όμως, και πολλές φορές το συζητάμε έτσι κατηδίαν, ας πούμε, με διάφορους συναδέλφους και με τον ίδιο τον περιφερειάρχη, όταν δει κάποιος ότι μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, ότι είσαι αποδοτικός, γιατί να μην σου δίνει και τις αρμοδιότητες και αν θέλετε να είναι και λιγάκι πονηρός, έτσι. Ναι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές αρμοδιότητες που απαιτούν πόρους που έχουν πάει τελευταία στην αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες χωρίς να συνοδεύονται από το συνταγματικό, αν θέλετε, ακόλουθο νόμο ότι πρέπει οι αρμοδιότητες να συνοδεύονται με πόρους. Από εκεί και έπειτα έτσι θα προχωρήσουμε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, μιας και λέγατε για τον τουρισμό προηγουμένως και να κάνουμε μια σύνδεση έτσι με το χαρτοφυλάκιό σας. Ή θα μπορούσε ενδεχόμενα να μπει στο κομμάτι αυτό και ο εκπαιδευτικός, ο ακαδημαϊκός χώρος της Κρήτης. Και δεν εννοώ με μια τουριστική σχολή, ας πούμε μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων ή τμήματα κτλ. Αλλά να γίνει πραγματικά, να αναπτύξει αυτό που λέμε εκπαιδευτικός τουρισμός, ας πούμε. Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Είναι στις σκέψεις μας. Όλα τα θέματα που απασχολούν όλες τις αντιπεριφέρειες της περιφέρειας Κρήτης, δηλαδή τη κοινωνία σε γενικές γραμμές, μπορούν να συνδεθούν με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα και αυτός είναι και ο ρόλος μας. Να συνεργαστούμε όχι μονάχα με τα πανεπιστήμια, αλλά και με τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσίες, αυτό που σας έλεγα, το ομαδικό πνεύμα στην περιφέρεια, ούτως ώστε κάθε ανάγκη, κάθε πρόβλημα, κάθε απέτηση ή κάθε, αν θέλετε, και ιδέα που έχει κάποιος συνάδελφος αντιπεριφερειάρχης να μετατραπεί σε μια πρόταση η οποία θα έχει αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι επεξεργασμένο από κάποιο ίδρυμα ερευνητικό ή ακαδημαϊκό. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο θα πρέπει να εργαστούμε. Έχουμε την καλή ομάδα, αν θέλετε, έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, οι υπηρεσίες μας είναι άρτια καταρτισμένες και έχουν και προηγούμενο, δηλαδή αν θέλετε γνωρίζουν από προηγούμενες εμπειρίες τους τα θέματα αυτά, άρα αισθανόμαστε ασφαλείς, σίγουροι και μένει να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί με το να αισθάνεσαι μονάχα, σίγουρος υπάρχει δεν... πάντως έτσι πρόσφορο πεδίο, κύριε Ματαγιωτάκη, και για στοχευμένη αξιοποίηση. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό το πρόγραμμα αξιοποίηση του ρηκτού πλούτου, αν προχωρήσουν έτσι οι έρευνες και οι γεωτρείς στην Κρήτη, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, έτσι, που έχει για το σχετικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Δηλαδή, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για στοχευμένη αξιοποίηση. Και φανταζόμαστε ότι η περιφέρεια θα συμβάλλει σε αυτό. Θα συμβάλλει, αυτός είναι και ο ρόλος μας. Αλλά μιας και αναφερθήκατε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σας έλεγα ότι αυτό το project, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, υπάρχει ένα εργαστήριο στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που μπορεί να προσφέρει και αυτό. Και υπάρχει και ένας ακαδημαϊκός ερευνητής, ο οποίος είναι στο ΙΤΕ, και κάποιος άλλος, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Άρα λοιπόν αυτό είναι για εμάς το στοίχημα. Όλους αυτούς, αντί να έχουμε μία μονόπλευρη, αν θέλετε, αντιμετώπιση του θέματος, να είμαστε περισσότερο συνθετικοί, ούτως ώστε να είναι το προϊόν αυτό πολύ πιο ισχυρό από ό,τι θα ήταν αν το εκτελούσε ένα μεμονωμένο ίδρυμα. Αυτό λοιπόν είναι το πολύ βασικό και, αν θέλετε, έτσι έρχεται και η ισορροπία και η ισόρροπη κατανομή πόρων και το αίσθημα δικαιοσύνης εδρεώνεται, ότι η περιφέρεια δίνει ισόποσα, δεν κάνει αδικίες, μοιράζονται τα ποσά με μια λογική. Έτσι. Καλά, παραπονεμένοι πάντοτε θα υπάρχουν. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, αλλά λόγω του ανταγωνισμού που αναφερθήκατε, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο εξέλιξης, διότι δεν το συναντάγαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, τα πανεπιστήμια να συνεργάζονται. Και εδώ, αν θέλετε,
Έχουμε όλοι οι ακαδημαϊκοί έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης μικρό, διότι και εγώ όταν ήμουν νεότερος, ίσως να μην ήθελα να ξεβολεύομαι και να φεύγω από το Πολυτεχνείο Κρήτης που ξεκίνησα και να πηγαίνω κάπου αλλού και να συνεργάζομαι. Ήθελα όλα να είναι στο εργαστήριο το δικό μας, στον τομέα το δικό μας και όλο αυτό να είναι δικό μας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως δεν λειτουργήσε προς όφελος της εξωστρέφειας. Mm-hmm. Εσείς είστε στο Πανεπιστήμιο και τώρα, έτσι? Εγώ είμαι στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, mm-hmm, αυτή τη στιγμή διδάσκω. Έχω περάσει και από το Ελληνικό, από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Mm-hmm. Και θέλω το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δουλεύετε, είστε. Εργάζομαι, ναι, δεν έχω παρατήσει τη δουλειά μου. Μπορώ, είναι το καθεστώς το νομικό τέτοιο που επιτρέπει να διδάσκω. Αν είναι και στις τελευταίες εκλογές. Και ενδιαφέρον, γιατί συναντώ και τους φοιτητές και η αλήθεια είναι ότι μας δίνουν ζωή, έτσι, τα νέα παιδιά. Έχετε θέματα αυτά, με τις εξεταστικές τώρα? Όχι, όχι, διεξάγονται ομαλότατα και το θέμα είναι να γράφουν τα παιδιά καλά, να αισθανόμαστε κι εμείς ότι ότι περνά τα μαθήματά τους και ότι οι κόποι μας, έτσι, οι αγωνίες μας έχουν. Λοιπόν, τώρα θα κάνω και την τελευταία ιντριγκαδόρικη ερώτηση. Το καλό του φιλέ για το τέλος, προσέξτε. Λοιπόν, στις τελευταίες εθνικές εκλογές, παρά ένα τσικ. Τώρα, αν ήσασταν στη Βουλή και ερχόταν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα και στις προτελευταίες. Και στις προτελευταίες και στις προτελευταίες. Λίγο το πρωί εκεί το χάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αν ήσασταν τώρα στη Βουλή και ερχόταν αυτό το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα κατατεθεί σήμερα, τώρα αργά το βράδυ, και θα ξεκινήσει η διαβούλευση με στόχο να ψηφιστεί εκεί στο διήμερο 14-15 Φεβρουαρίου. Τυχαίες ημερομηνίες, ως φαίνεται. Δεν ξέρω, το διάβασα κι εγώ. Τι θα ψηφίσατε, κύριε Μαδαλιωτάκη? Να υποθέσω ότι δεν ήρθαν οι βουλευτές εδώ να... και βρήκατε... Περιμένετε. Μην ανησυχείτε. Αυτό που έχει συμβεί πολλές φορές, όπως ήταν υποκλοπές κάποτε, όπως ήταν άλλα θέματα. Όχι, εμείς ως... Πέραν τους βουλευτές είχαν στην Αθήνα υποχρεώσεις, έρχομαι εγώ. Έχει κάνει έρευνα ο Όμιλος, η Νέα Εφημερίδα, Νέα Κρήτη, πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση έναν προς ένα. Οπότε. Τι θα ψήφιζα, κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό θέλει κανείς να βρίσκεται εκεί στη Βουλή, για να μπορεί να, δεν έχει νόημα να σας πω θα ψήφιζα ναι, όχι κτλ. Δεν είμαι βουλευτής. Το καταλαβαίνω. Η άποψή μου, πιστεύω ότι ως αυτοδιοικητικός δεν αφορά σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει, τους ακροατές, τους θεατές μας, αλλά είναι όντως μια πολύ μεγάλη πρόκληση να είσαι στην Βουλή και να μπορείς να αντιμετωπίζεις τέτοια θέματα, για να δει και ο κόσμος που αντιπροσωπευτικά πλέον λειτουργείς ως βουλευτής, τι ψήφισε, αν άξιζε η ψήφος και, εν πάση περιπτώσει, αν θα πρέπει και την άλλη φορά να είσαι εκεί. Το σίγουρο είναι ότι η ισότητα των ανθρώπων είναι κάτι που θα πρέπει να μην περνά έτσι απλά σε συζητήσεις και να μπαίνουμε στο βάθος. Από εκεί και έπειτα τώρα θα δούμε τι θα προκύψει στις ψηφοφορίες, πότε είναι αλήθεια αυτή η ψηφοφορία. 14-15 είναι κοντά δηλαδή και στην ημέρα των πότε, 14 του Αγίου Βαλεντίνου. Βαλεντίνου. Θα δούμε λοιπόν αν... Γι' αυτό είναι ωραίο να έχεις έναν έμπειρο εδώ πέρα και να συζητάς. Γι' αυτό είναι ωραίο να είσαι και βουλευτής. Και είναι κάτι όμως που πολλοί, ας πούμε, με συναντούν στον δρόμο και μου λένε «Κρίμα, δεν βγήκες και πιστεύαμε σε εσένα» κλπ. Και έχω να τους πω ότι μα το ίδιο ενδιαφέρον και πλούσιο, αν θέλετε, σε δράση, ίσως και περισσότερο. Και περισσότερο. Είναι αυτό που μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως γι' αυτό της Αντιπεριφέρειας Κρήτης, γιατί είναι μια αντιπεριφέρεια που περιλαμβάνει όλη την Κρήτη. Έτσι, μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα χρονικό ορίζοντα, αλλά εργαζόμαστε για να διευρύνουμε τα πάντα, όχι μόνο τη διασυνεργασία και τη διασύνδεση, αλλά και την πολιτική μας δραστηριότητα. Εμείς έτσι να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ καλή θητεία. Καλή υπομονή, γιατί είπαμε θα βρείτε και το μπελά σας με τα αιτήματα χρηματοδότησης. Οπότε και καλή υπομονή. Εντάξει, για καλό είναι. Όχι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και θα είμαστε και σε επικοινωνία να έχουμε και ενημέρωση για την εξέλιξη αυτών. Να είστε καλά. Τέλεια.